Η νίκη Απαλού ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής με τη Μάκρη για τη 16η αγωνιστική στον νότιο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠ Σεύρου επικρατώντας 1-0. Με αυτό το τρίποντο, ο Απαλός μείωσε στους 3 βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή όπου βρίσκεται η Μάκρη, με 2 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε. Στην περιοχή όπου βρίσκεται το γήπεδο των Μαύρων Αετών, το οποίο και χρησιμοποιεί ως έδρα η Μάκρη, έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι το πρωί της Κυριακής όταν και διεξήχθη το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είχαν ουσιαστικά από ένα καλό ημίχρονο, με τη Μάκρη να είναι ανώτερη στο πρώτο και τον Απαλό στο δεύτερο. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε και με τον Αέρα, με τους γηπεδούχους να τον έχουν υπέρ τους στο πρώτο μέρος και τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο. Στο 10 και με τη βοήθεια του Αέρα, η μπάλα από το κόρνερ του Λαζίδη για τη Μάκρη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανούδη. Στο 20 ο Λαζίδης θα εκτελέσει το φάουλ αλλά θα περάσει out. Στο 25 το σούτ του Παπαδόπουλου θα φύγει λίγο έξω από την εστία. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απαλός είχε τον πρώτο λόγο. Στο 50 ο Πορτοκαλίτης, μετά από πολύ ωραία παλιά που του έγινε, έφυγε στο τέα-τέτ με τον Αϊνδελή και τον νίκησε με ωραίο πλασέ για το 0-1. Στο 52 Καρμπόν με τον γκολ φάση, με τον Πορτοκαλίδη να σουτάρει αυτή τη φορά out. Στο 55 σουτ του Χάμου του Απαλού, μπλόκαρο γκολκίπερ της Μάκρης. Στο 77 ο Λάζου θα πάρει την κεφαλιά, αλλά θα φύγει out. Στο 79 ο Ενδελής θα αποκρούσει σε κόρνερ απευθείας κόρνερ του Απαλού. Παίζαμε με την πρωτοπόρο ομάδα της Μάκρης. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες δεν μας ευνοούσαν, γιατί εμείς παίζουμε μπάλα. Παίζουμε παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι συνδυαστικό. Μετά το 30 η ομάδα μου βρήκε τα πατήματά της. Καθίσαμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, κυριαρχήσαμε θεωρώ. Μόνο από τα στημένα κινδυνεύσαμε από την αντίπαλη ομάδα και δίκαια κερδίσαμε. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, με πολύ δυνατό αέρα, πώς το αντιμετωπίσατε? Ήταν δύσκολο, κυρίως φυσούσε από αριστερά προς τα δεξιά. Είπα τους παίκτες μου να η μπάλα να πηγαίνει από την αριστερή μεριά, γιατί από δεξιά όταν πήγαινε η μπάλα έβγαινε κατευθείαν έξω. Η μπάλα κάτω, προσπαθήσαμε να παίξουμε την μπάλα κάτω. Μετά το 30 προσαρμοστήκαμε στις καιρικές συνθήκες και πιστεύω βρήκαμε τα πατήματα και κερδίσαμε. Δύο αγωνιστικές μένουν. Πώς βλέπεις τα πράγματα, αν μπορεί ο Απαλός να κάνει την ανατροπή ή να η Μάκρη, να θυμίσουμε ότι έχει και ένα επίσης δύσκολο παιχνίδι με την Δαδιά. Να κοιτάξτε, εμάς πρωταρχικό μας στόχος δεν είναι η ομάδα να βγει στην κατηγορία. Εμάς πρωταρχικό στόχος η ομάδα είναι να αναδείξει νέα παιδιά στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να σταθούμε ακόμα στην Α κατηγορία. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Μάκρης. Συγχαρητήρια, γιατί τα παιδιά είναι παρά που έχουν μεγάλη σε ηλικία, παίζουν πάρα πολύ καλά. Υγεία να έχουμε όλα και όλα τα άλλα θεωρώ ότι θα γίνουν. Θέλω να δώσω καταρχάς συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Έπαιξαν και αυτοί με πάθος, μπράβο τους, πήραν μια σπουδαία νίκη. Εμείς νομίζω οι συνθήκες του αγώνα ήταν πολύ δύσκολες και για τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον αέρα, δικαιούμασταν τουλάχιστον ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ευτύχησε ο αντίπαλος να προηγηθεί στην πρώτη του φάση στο 47 και κάπου εκεί έσβησε ο αγώνας. Εμείς προσπαθούσαμε να επιτεθούμε με κόντρα αέρα, δεν τα καταφέραμε, κράτησαν τα παιδιά, μπράβο τους, ήταν δίκαιη νίκη. Μένουν δύο αγωνιστικές, η Μάκρη έχει το πάνω χέρι, παρόλο που η διαφορά μειώθηκε από τους 6 στους 3 με τον Απαλό. Έχετε δύο παιχνίδια ακόμα, το ένα είναι πιο δύσκολο θα λέγαμε από τα δύο καθώς είναι με την Δαδιά. Μπορεί η Μάκρη να κρατήσει τη διαφορά και να πάρει το πρωτάθλημα? Εντάξει, σίγουρα έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια από την αρχή της χρονιάς. Είναι δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με δύο αδιάφορες ομάδες. Θεωρώ ότι θα τα κερδίσουμε και τα δύο και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο βοηθός προπονητής της Μάκρης σχολίασε για το γεγονός ότι το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται πολύ νωρίς και είναι κάτι που σύμφωνα με την άποψή του θα έπρεπε να αλλάξει. Το πρωτάθλημα τελειώνει αρχές Απριλίου, 2 Απριλίου και μετά ξαναξεκινάει τον Οκτώβριο. Είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος αποχής για τις ομάδες. Θα μπορούσε η ΕΠΣ να βάλει play-off μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, γιατί με αυτόν τον τρόπο τώρα που διεξάγει το πρωτάθλημα, οι 7 από τις 10 ομάδες είναι αδιάφορες από το μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο. Είναι λάθος της ΕΠΣ αυτό. Πιστεύω ότι θα το διορθώσουν οι άνθρωποι του χρόνου. Σήμερα ήρθαμε εδώ αποφασισμένοι. Μπήκαμε λίγο νοχελικά στην αρχή λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί είχε πολύ αέρα. Και η ομάδα που είχε τον αέρα κόντρα ήταν πολύ δύσκολο να απειλήσει ή να κάνει κάτι τέτοιο. Είχαμε φάσεις, είχε και Μάκρη φάσεις. Αλλά όταν είχαμε τον αέρα, κάναμε μια καλή ευκαιρία οργανωμένη και πήραμε το τρίποντο με αυτόν τον γκολ. Μένουν μόνο δύο αγωνιστικές, μπορεί ο Απαλός να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρώτη θέση? Πιστεύω ότι μπορούμε, ναι. Από εμάς, ανεξαρτάται από εμάς, πιστεύω θα τα κερδίσουμε και τα δύο μάτς. Τώρα η Μάκρη είναι μια πολύ καλή ομάδα, θα δείξει.
Είστε ένα πολύ νεανικό σύνολο, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά, ειδικά στις κατηγορίες αυτές. Έχουμε συνηθίσει και στον Εύρο αλλά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα ανά την Ελλάδα να βλέπουμε στις χαμηλότερες κατηγορίες ομάδες με μεγάλο μέσο ηλικίας. Και νομίζω είναι κάτι σημαντικό αυτό που κάνετε, είτε καταφέρετε να πάρετε την πρώτη θέση στο τέλος, είτε όχι. Έτσι. Εννοείται, ναι, αυτό νομίζω είναι ο τρίτος ή τέταρτος χρόνος που είμαστε έτσι μικροί. Και εντάξει, ο κύριος Λογαράς είναι που ευθύνεται πίσω από όλα για τους μικρούς και ο προπονητής μας κύριος Τζορμπατζίδης και όλοι. Και πιστεύω είναι καλό αυτό να φέρουμε το παράδειγμα ως νίκη παλού προς δηλαδή και τις νέες χρονιές. Όσο πάνε οι ομάδες, αντί να έχουν μεγάλους, να έχουν πιο μικρά παιδιά, να αγωνίζονται, να παλεύουν. Ήταν καλύτεροι και το πήρανε. Προσπαθήσαμε. Δεν μας βγήκε το μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες οι οποίες δεν τις αξιοποιήσαμε και έτσι χάθηκε στα σημεία το παιχνίδι. Μία καλή φάση κάνανε και βγήκε. Έχετε κάνει ωστόσο μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είστε ακόμα μπροστά, έστω και αν ψαλιδίστηκε η διαφορά, είστε στους 3 βαθμούς. Μπορεί να πάρει μάκρυ το πρωτάθλημα. Το πιστεύουμε ότι μπορούμε. Θα δείξει όμως στο χόρτο. Μίλησε με πολύ καλά λόγια ο προπονητής, ο αντίπαλος για σας, ο προπονητής του Απαλού. Είπε ότι έχετε μια πολύ καλή ομάδα. Ένα σχόλιο για αυτό. Ναι, είμαστε καλή ομάδα. Παίζουμε κάτω την μπάλα. Απλά σήμερα οι συνθήκες του γηπέδου και του καιρού δεν μας βοήθησε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούσε να πάρει. Οι μπαλές δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Μας δυσκόλευε πολύ ο αέρας.